Δίπλα-δίπλα κάθισαν ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Λεωνίδ Κοζάρα με τον Βιτάλι Κλίτσκο, συμμετέχοντας σε συζήτηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ασφάλεια που φιλοξενείται στο Μόναχο. Ο εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης βρήκε την ευκαιρία να του δείξει φωτογραφίες από τις θηριωδίες, όπως υποστήριξε. Η απάντηση του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν άμεση. Είστε με τις εξτρεμιστικές ομάδες που φοράνε εμβλήματα που μοιάζουν με τα ναζιστικά σύμβολα? Τους υποστηρίζετε? Είστε με τους εξτρεμιστές που επιτίθενται στην αστυνομία με μολότοφ? Έξω από το κτίριο που διεξάγεται στην διάσκεψη βρέθηκαν οπαδοί του Κλίτσκο. Οι Ουκρανοί δεν είναι σκλάβοι ήταν ένα από τα συνθήματά τους, ενώ ένα άλλο πρόσταζε: Πούτιν, μην αγγίζεις την Ουκρανία. Μιλώντας στα γερμανικά, ο Βιτάλι Κλίτσκο είπε: Φτάνει πια με την εγκληματικότητα, φτάνει πια με την διαφθορά. Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον. Έχουμε υπομονή, αλλά έχει εξαντληθεί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ανάμεσα σε αυτούς που λαμβάνουν μέρος στην συνδιάσκεψη είναι και ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Τζον Μακκέιν, αντίπαλος του Ομπάμα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2008. Σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Ουκρανική κυβέρνηση. Νομίζω ότι πιθανότητα αυτός θα μπορούσε να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, τουλάχιστον πρόληψης μέρους της βίας που παρατηρούμε. Εμείς στο Κογκρέσο βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας κυρώσεων και η κυβέρνηση επίσης και θα συζητήσουμε το θέμα. Την ίδια ώρα στην Ουκρανία εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Ντμίτρο Μπουλάτοφ, με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ να δηλώνει πρόθυμος να μεταφερθεί στην χώρα του Ουκρανός ακτιβιστής προκειμένου να του παρασχεθεί εκεί η απαραίτητη θεραπεία.